Το χρέος είναι χρέος και αποτελεί συμβόλαιο, απάντησε η Κριστίν Λαγκάρτ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απομείωσης του ελληνικού χρέους και συμπλήρωσε. Στάση πληρωμών, αναδιάφρωση, αλλαγή των όρων έχουν συνέπειες στην υπογραφή και στην εμπιστοσύνη προς την υπογραφή. Οι δηλώσεις έγιναν στο Δουβλίνο σε εκδήλωση για τα μαθήματα από την κρίση. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας προς τις αγορές που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι η χώρα έχει κάνει δεσμεύσεις. Για το δικό της καλό και την ανάκαμψή της, η χώρα πρέπει να κάνει διαχρονικές μεταρρυθμίσεις που έχει απόλυτη ανάγκη και σίγουρα ευχόμαστε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Ωστόσο, οι φωνές στην Ευρώπη που υπερασπίζονται το αίτημα μείωσης του ελληνικού χρέους πληθαίνουν. Μεταξύ αυτών, ο Ιρλανδός οικονομολόγος Κωνσταντίν Γκούρντγκεϊφ. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ουσιαστικά ένα σχέδιο Μάρσαλ για επενδύσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται σημαντική διαγραφή του χρέους της και η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις όπως έκανε μετά την ενοποίηση της Γερμανίας. Είναι η ώρα της αλήθειας για όλους μας. Όσο την καθυστερούμε, τόσο πιο επώδυνο θα είναι όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η απερχόμενη κυβέρνηση είναι δεσμεύσεις της χώρας, επανέλαβε και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, που συμπλήρωσε όμως, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, θα μιλήσουμε με την επόμενη κυβέρνηση.